από την πλεύση ελευθερίας τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα τώρα να βρίσκομαι μαζί με τους εργαζόμενους που διαδηλώνουν αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή κατά των αλλαγών που εισάγει το νομοσχέδιο που σήμερα συζητάμε στην αίθουσα. Όμως είμαι υποχρεωμένος ως ειδικός αγορητής της πλεύσης ελευθερίας να παραμείνω εδώ και να υπερασπιστώ τα δικαιώματα των εργαζομένων που το νομοσχέδιο αυτό παραβιάζει μέσα στην αίθουσα. Αφού τελειώσω την ομιλία μου, σκοπεύω εγώ μαζί με συναδέλφους μου βουλευτές να λάβω μέρος στη συγκέντρωση που έχουν διοργανώσει τα συνδικάτα έξω από τη Βουλή. Όπως υποστηρίξαμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής μαζί με τον συνάδελφό μου και πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρο Μπιμπίλα, η πλεύση ελευθερίας ασφαλώς θα καταψηφίσει αυτό το τοξικό και κοινωνικά ταξικό νομοσχέδιο. Κρίνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας βλέπει τις εργασιακές σχέσεις πρωτίστως από την οπτική του εργοδότη και όχι του εργαζόμενου. Θεωρούμε ότι σε πολλά άρθρα του, ακριβώς για να πετύχει μια πιο ελαστική αγορά εργασίας, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται και την επιθυμεί ο εργοδότης, αυξάνει την ανασφάλεια του εργαζόμενου και τον καθιστά ακόμη πιο ευάλωτο και απροστάτευτο από ό,τι ήδη είναι στις τυχόν αυθαιρεσίες και ασυδοσίες της εργοδοσίας. Επίσης, όπως τονίσαμε στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο, οι διατάξεις του δεν αποτελούν μια απλή προσπάθεια ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1152 του 19 περί διαφανούς και προβλέψιμης εργασίας στο εθνικό μας δίκαιο. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματι εισάγει κάποιες μικρές βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας πολλών εργαζομένων, όπως είναι η υποχρεωτική κατάρτιση που πρέπει ο εργοδότης να παρέχει δωρεάν και κατά προτίμηση εντός του ωραρίου εργασίας ή την έγκαιρη ενημέρωση του εργαζόμενου για τη δουλειά που αναμένεται να κάνει. Όμως, συνολικά, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας χρησιμοποιεί την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επικάλυμα για να συμπεριλάβει διατάξεις που προσκρούν στο πνεύμα της Οδηγίας, παρόλο που και η ίδια η Οδηγία προειδοποιεί ρητά τα κράτη-μέλη της να μην το πράξουν. Η παράγραφος 47 του προημίου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 19 λέει ρητά ότι, και διαβάζω μέσα σε εισαγωγικά, η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να χρησιμεύει για τη μείωση των υφισταμένων δικαιωμάτων που καθορίζονται στο συγκεκριμένο τομέα με την ισχύουσα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, ούτε να συνιστά βάσιμη δικαιολογία για την υποβάθμιση του γενικού επίπεδου των εργαζομένων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Εν τούτης, πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως τα άρθρα 25 με 28, τα οποία θα καταψηφίσουμε, υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να αποδέχονται την εργασία για 6 μέρες τη βδομάδα, αν το ζητήσει ο εργοδότης. Αυτά, καθώς και πολλά άλλα άρθρα που δεν προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι πατέντα του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και εισάγονται κάτω από το επικάλυμα της ενωσιακής νομοθεσίας ως δήθεν ευρωπαϊκές, για να ενδύνουν το εργασιακό περιβάλλον του κοινωνικού δαρβινισμού που ισχύει στη χώρα μας. Είναι με άλλα λόγια το δογματικό, νέο φιλελεύθερο και κυρίαρχο κομμάτι του νομοσχεδίου, το οποίο θα ήταν βεβαίως ακόμη πιο επιθετικό αν δεν αποσύρονταν την τελευταία στιγμή κάποιες πιο άγριες προβλέψεις του αρχικού σχεδίου νόμου για τα κακόφημα συμβόλαια μηδενικών ορών. Προφανώς διότι το Υπουργείο ανακάλυψε καθυστερημένα ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτά και τα απαγορεύει ρητά. Τέλος, θα θέλαμε το νομοσχέδιο αυτό, όπως και κάθε εργασιακό νομοσχέδιο, να είχε υποβληθεί σε διάλογο εκτενώς με τους συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας, ούτως ώστε να περιβάλλεται από τη μέγιστη δυνατή συνένεση και κοινωνική αποδοχή. Είναι οξύμορο, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης να έχετε δημιουργήσει αφενός ένα Υπουργείο που ονομάζεται κοινωνικής συνοχής και αφετέρου να μην επιδιώκετε τον κοινωνικό διάλογο με τους συνδικαλιστικούς φορείς για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής μέσα από τη δημιουργία καλύτερων εργασιακών σχέσεων. Η κοινωνική συνοχή δεν συγκροτείται μέσα από συνθήματα και λόγια ή τίτλους Υπουργείων.
οικοδομείται στην πράξη, ξεκινώντας από την καρδιά των κοινωνικών συγκρούσεων που είναι οι εργασιακές σχέσεις και από την πραγματική και συνεχή βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Εξάλλου, αυτές οι συνενετικές πρακτικές υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως γνωρίζετε, υποβάλλει τις οδηγίες της στην κρίση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όπου εκπροσωπούνται θεσμικά τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Αλλά όπως δείχνετε ξανά με αυτό το νομοσχέδιο, δεν είστε καθόλου συνεπείς ευρωπαϊστές ή, για να είμαι πιο δίκαιος, στα εργασιακά θέματα, οραματίζεστε μια Ευρώπη του 19ου αιώνα, με τις άθλιες συνθήκες εργασίας που περιγράφει στα μυθιστορήματά του ο Κάρολος Ντίκενς. Γι' αυτό επιλέξατε εξ αρχής το δρόμο της κοινωνικής πόλωσης, ξεκινώντας με εφιαλτικά μέτρα όπως τα συμβόλαια μηδονικών ωρών, τα οποία, ας μην κρυβόμαστε, πολλοί θα θέλατε να τα είχατε επιβάλει μονομερώς στους εργαζόμενους, αν δεν το απαγόρευε ρητά η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως να είστε βέβαιοι, ακόμη και αν αποτύχετε να εισάγετε πιο ακραίες ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι δεν ξεχνούν ότι προς τα εκεί οδηγούσατε τα πράγματα, δηλαδή προς ένα εργασιακό περιβάλλον που μοιάζει ακόμη περισσότερο με την ασυδοσία του Far West. Ας μου επιτραπεί τώρα να περάσω στα κύρια σημεία του νομοσχεδίου για τα οποία έχουμε εκφράσει τις βασικές μας αντιθέσεις. Σχετικά με την έκτη μέρα, διαβάσαμε προσεκτικά τα άρθρα 25 με 28 που αναφέρονται στην έκτη μέρα εργασίας και στην εργασία της Κυριακής. Η διατύπωση των άρθρων είναι τέτοια, ώστε να μην χωρά αμφιβολία ότι ο εργαζόμενος, αν του ζητηθεί να εργαστεί το Σάββατο ή την Κυριακή, με βάση αυτό το νομοσχέδιο, θα είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Δεν πρόκειται, με άλλα λόγια, για αυτό που λέτε για προαιρετική εργασία, την οποία ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί, όντας απολύτως βέβαιος ότι αυτό δεν θα καταλογιστεί ενάντια του από την εργοδοσία. Γι' αυτό το λόγο, θεωρούμε ότι τα άρθρα αυτά δεν συμβαδίζουν με τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που λέει ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να χάνονται τα προηγούμενα κεκτημένα των εργαζομένων όταν αυτή ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Παράλληλα, αυτό το άρθρο παραβιάζει το κεκτημένο του πενθυμέρου με τη βούλα του νόμου και διαταράσει ακόμη περισσότερο την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην ποιότητα ζωής που πρέπει να απολαμβάνει ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη με την οικογένειά του ή με την οικογένειά της. Σχετικά με τις απεργίες και το άρθρο 31 του νομοσχεδίου, έχουμε επιπλέον διατυπώσει τη στεναρή αντίθεσή μας. Το άρθρο 31, που τιμωρεί με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών όποιον εργαζόμενο παρεμποδίσει και, όπως λέει σε εισαγωγικά, με οποιοδήποτε τρόπο την ελεύθερη και ακόλυτη προσέλευση, κλείνουν τα εισαγωγικά, στο χώρο εργασίας, εργαζομένων που δεν συμμετέχουν σε νόμιμη απεργία, είναι άκρος προβληματικό. Τι θα πει παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο? Οι λέξεις με οποιοδήποτε τρόπο είναι τόσο ασαφείς και γενικόλογες, ώστε μπορούν να ερμηνευτούν όπως θέλει κανείς. Αν κάποιος απεργός, για παράδειγμα, γυρίσει και πει σε έναν απεργοσπάστη λεκτικά «Είναι ντροπή να δουλέψεις σήμερα, να συστρατευτείς με τους συναδέρφους σου και να απεργήσεις», με βάση τη διατύπωση του άρθρου, η κριτική αυτή είναι πιθανό να ερμηνευτεί από κάποιους δικαστές ότι συνιστά παρεμπόδιση και ότι πρέπει να οδηγήσει σε φυλάκιση του εν λόγω εργαζομένου για 6 μήνες. Οι αγορητές κάποιων άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης παρατήρησαν ότι αφαιρέσατε την προγενέστερη αναφορά του άρθρου αυτού στην ποινικοποίηση της άσκησης ψυχολογικής βίας και το καλωσόρισαν ως έναν μικρό συμβιβασμό προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μας όμως, δεν κάνατε κανένα συμβιβασμό ως προς αυτό. Στην πραγματικότητα, είπατε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Αφού η εξάμεινη ποινή φυλάκισης για τον εργαζόμενο που θα παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον συνάδελφό του να εργαστεί την ημέρα της απεργίας, είναι κατά τη γνώμη μας το ίδιο πράγμα. Βγάλατε την ψυχολογική βία και βάλατε παρεμποδίσει με τον ίδιο, με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι επιπλέον σαφές ότι η σχετική διάταξη δεν αναφέρεται στη βίαιη παρεμπόδιση, διότι αυτή ήδη προβλέπεται ξεχωριστά σε άλλο σημείο του άρθρου. Το «με οποιονδήποτε τρόπο», επομένως, αναφέρεται σε περιπτώσεις πολύ ποιότερες από τη σωματική παρεμπόδιση, περιλαμβανομένης της λεκτικής παρεμπόδισης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το άρθρο αυτό υπονομεύει σοβαρά και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία βάσει του άρθρου 23 του Συντάγματος, αλλά και την ελευθερία του λόγου και διαλόγου μεταξύ των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει τίποτα φιλελεύθερο σε αυτό που κάνετε. Παρεμβαίνετε με έναν ομά αυταρχικό και διχαστικό τρόπο, που βασικό σκοπό του
έχει τη διαίρεση των εργαζομένων σε καλούς απεργοσπάστες και κακούς απεργούς. Όταν προστατεύονται ακόμη και ηθικά οι απεργοσπάστες, διότι αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει το νομοσχέδιο, αυτό που κάνετε είναι να υπονομεύετε το δικαίωμα στην απεργία ηθικά αλλά και πρακτικά. Διότι το δικαίωμα στην απεργία δεν είναι ατομικό, αλλά είναι εξ ορισμού συλλογικό. Επομένως, όταν δίνεται απόλυτη προστασία και ηθική νομιμοποίηση σε όποιον δεν κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, προστασία ακόμη και από την λεκτική και ηθική κριτική, τότε είναι σαφές, κατά τη γνώμη μας, ότι με το άρθρο 31 του παρόντος νομοσχεδίου θέλετε πραγματικά να υπονομεύσετε σοβαρά το δικαίωμα στην απεργία. Σχετικά με το άρθρο 4 για την δοκιμαστική εργασία, σας είπαμε και στη διάρκεια των συνεδριάσεων της Αρμόδιας Επιτροπής ότι οι 6 μήνες δοκιμαστικής εργασίας είναι πολλοί. Ένας εργοδότης δεν χρειάζεται παραπάνω από 2 ή 3 μήνες για να δοκιμάσει ένα νέο εργαζόμενο. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία την ίδια στιγμή σας δίνει την ευχέρεια να μειώσετε τη δοκιμαστική εργασία σε λιγότερο από το μέγιστο όριο των 6 μηνών. Αν το θέλετε βεβαίως. Όμως το νομοσχέδιο την κρατά στο μέγιστο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, διότι στην πραγματικότητα θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δοκιμαστική εργασία ως νομικό παράθυρο προς τον εργοδότη για να προσλαμβάνει εργαζόμενους με βραχυχρόνια εξάμηνα ή εποχιακά συμβόλαια και να τους απολύει στο τέλος του εξαμήνου χωρίς να καταβάλει αποζημίωση. Σχετικά με την παράλληλη εργασία του άρθρου 9, η δυνατότητα που δίνεται στην εργασία σε 2 εργοδότες μέχρι και 13 ώρες την ημέρα είναι προβληματική και δεν παρέχει επαρκής εγγύησης ότι ο δεύτερος εργοδότης δεν θα συνδέεται με τον κύριο εργοδότη του εργαζομένου. Η διάταξη αυτή επιπλέον, ως έχει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως νομικό παράθυρο για να απασχολείται ένας εργαζόμενος για 13 ώρες την ημέρα, χωρίς να καταβάλλεται το αυξημένο ορομίσθιο της υπερορίας για τις 5 ώρες, στις οποίες εργάζεται πέραν του 8ωρου. Επίσης, το άρθρο 24 για την επιθεώρηση εργασίας θέτει σοβαρά ζητήματα. Με το άρθρο αυτό, το οποίο τροποποιεί τον νόμο του 2021 περί των αρμοδιοτήτων της επιθεώρησης εργασίας, λέγοντας πως αυτή η ανεξάρτητη αρχή δεν πρέπει να εφαρμόζει τους εργασιακούς νόμους όπως η ίδια τους αντιλαμβάνεται, αλλά έτσι λέει το άρθρο 24, όπως αυτοί ερμηνεύονται από τις εγκυκλίους των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων, είναι σοβαρά προβληματικό. Ακούσαμε από τον Υπουργό ότι η κυβέρνηση θα θέτει τους κανόνες, έτσι είπε, θα θέτει τους κανόνες του τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Η κυβέρνηση και η Βουλή όμως νομοθετούν, αλλά δεν είναι αυτοί που έχουν το μονοπόλιο της ερμηνείας του δικού τους νόμου. Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή συγκεντρώνει τις εξουσίες στα χέρια της κυβέρνησης, όχι μόνο της δικής σας σήμερα, αλλά και της εκάστοτε κυβέρνησης και υπονομεύει τη διάκριση των εξουσιών. Ακόμη περισσότερο, υπονομεύει και περιορίζει σημαντικά την ανεξαρτησία μιας αρχής που όλοι θέλουμε να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Αν η επιθεώρηση εργασίας εφαρμόζει τους νόμους της κυβέρνησης όπως τους ερμηνεύει η ίδια κυβέρνηση με τις εγκυκλίους της, τότε καθίσταται εκτελεστικό όργανο της εκάστοτε κυβέρνησης και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλει κανείς. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι στο βαθμό που δεν επιδιώκετε συνενετικές νομοθετικές πρακτικές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, να μην περιμένετε να συνενέσει η πλεύση ελευθερίας με τα αντεργατικά νομοσχέδια που εισάγεται. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων και την βελτίωση των συνθήκων εργασίας τους. Γι' αυτό θα μας βρίσκεται πάντα αντίθετους σε οποιαδήποτε δογματική, νεοφιλελεύθερη ρύθμιση που βλέπει την εργασία πρωτίστως μέσα από τη σκοπιά του εργοδότη. Αυτή η ταξική προσέγγιση που προωθείται σήμερα και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο είναι ξένη προς τις αρχές μας. Οι αλλαγές που φέρνει αυτό το σχέδιο νόμου επιδεινώνουν ένα ήδη προβληματικό περιβάλλον στην αγορά εργασίας, το οποίο θα πρέπει να προσπαθούμε να εξανθρωπίσουμε περισσότερο, όχι να οθούμε περαιτέρω προς την κατεύθυνση του κοινωνικού δαρβινισμού που είναι κατά βάθος η πρόθεση του εν λόγω νομοσχεδίου. Γι' αυτό, όπως δηλώσαμε απερίφραστα εξ αρχής, σκοπεύουμε να το καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε και για την τήρηση του χρόνου.